Ξεκινούν αύριο 25 του μήνα, γυρίζω σελίδα, οι δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και του ΠΕΠΗΣ, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, δράσεις 16ήμερες που έχουν το σύνθημα «Μη συνηθίζεις τη βία, πάρε και εσύ θέση». Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με την Νικολέτα Τσφακιανάκη, δημοσιογράφος, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας φύλων της Περιφέρειας. Νικολέτα, καλημέρα. Ήταν και στους φίλους ακράτες. Είναι κάτι που όσο πιο συχνά το λέμε, τόσο πιο εύκολα και έβηχα ενδεχόμενα μπορεί να ακούγεται ή να βρει ευήκοα ότα ως πληροφορία ότι δεν πρέπει να συνηθίζει κανένας καμία τη βία. Και αν το πούμε 10 φορές, έστω και μία φορά να το ακούσει κάποιος και να το κάνει πράξη και να δράσει κατά της βίας, τότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, Αγγέλα, και νομίζω ότι εκεί στοχεύουν και όλες οι δράσεις, οι ενημερωτικές, όλες οι πρωτοβουλίες, από οποιονδήποτε φορέα είναι ευαισθητοποιημένος πάνω στο κομμάτι που λέει για τη βία κατά των γυναικών, βία κατά των κοριτσιών, ενδοοικογενειακή βία ή τέλος πάντων βία συνολικά, όπως δυστυχώς τη βλέπουμε να καταγράφεται τον τελευταίο καιρό. Ξέρεις, Αγγέλα, δεν είναι πολύ δύσκολο κάποιος να συνηθίσει τη βία, και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι ειδικοί, είτε γιατί έχουν αποδεχτεί ότι είναι θύματα, ότι αυτή είναι η κακοποιητική συμπεριφορά την οποία πρέπει να δεχτούν, είτε γιατί αρνούνται να δουν ότι υπάρχει άλλος δρόμος, είτε γιατί είναι εγκλωβισμένοι, δεν είναι μια αναγκαστική συνήθεια κάποιες φορές. Οπότε το σύστημα έχει... Έχει αυτή την σημασία. Και κάπως έτσι λοιπόν προσεχόμαστε σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκινούν αύριο Παρασκευή. Ξέρεις κάτι, λες λέξεις που θέλει κάθε μία από αυτές διαφορετική ανάλυση. Συνήθεια, πίστη, φόβος, εγκλωβισμός μέσα σε αυτή την κατάσταση, που είναι κάτι το οποίο πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί από τον καθένα, από την κάθε μία από εμάς. Νομίζω ότι είναι και η σημασία που του δίνουμε εμείς, η σημασία που του δίνουν πολύ περισσότερο τα θύματα. Ξέρεις, Αγγέλα, το κομμάτι της βίας έχει κινητοποιήσει αντανακλαστικά τόσο στην κοινωνία όσο και στην επιστήμη. Πολλές και διαφορετικές ειδικότητες σκύβουν πάνω από το κομμάτι της βίας, ούτως ώστε να την μεταφράσουν, να την κατανοήσουν και να προτείνουν και τις λύσεις και τις παρεμβάσεις εκείνες, οι οποίες είναι οι βέλτιστες δυνατές, ούτως ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε γυναίκες να φύγουν από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Και ξέρεις κάτι, Νικολέτα, νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ακόμα και αν υπάρχει, αν θέλεις, η οικογένεια στη μέση, τα στόματα που κλείνουν, οι κλειστές οι πόρτες, τα παράθυρα που δεν ανοίγουν, η νοοτροπία αυτή με όλες τις λέξεις που προαναφέραμε πριν από λίγο, εκείνο που είναι παρήγορο είναι αυτό που πολύ συχνά μεταφέρουμε εμείς ως είδηση μέσα από το αστυνομικό δελτίο, που λέει ότι οι γείτονες, ακούγοντας κάτι, επικοινώνησαν με την αστυνομία. Έχει δηλαδή πια σταματήσει εκείνο που έλεγε «δεν είναι μέσα στη δική μου την πόρτα, αφορά τους διπλανούς, αφορά τους γείτονες». Όχι, είναι θέμα όλων, γιατί κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και νομίζω ότι ο πιο σημαντικός ρόλος είναι αυτός, δηλαδή οι δράσεις, οποιαδήποτε πρωτοβουλία και οποιαδήποτε συζήτηση και αν κάνουμε εμείς και ο δημόσιος λόγος, οτιδήποτε και αν εκφέρει πάνω στο κομμάτι της βίας, αν δεν κατανοήσουμε όλοι ότι η αντιμετώπιση της αφορά όλους μας, όχι μόνο τα θύματα και πώς θα φύγουν από τον εγκλωβισμό τους και από αυτό το περιβάλλον, αφορά όλους μας και πώς μπορούμε όλοι να σκύψουμε πάνω από μια κατάσταση και να βοηθήσουμε, να συμβουλεύσουμε. Τι είναι εκείνο το οποίο λένε οι ειδικοί περισσότερο? Αν συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι συμβαίνει δίπλα μας, ας προσπαθήσουμε διακριτικά να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο ο οποίος θεωρούμε ότι είναι το θύμα της βίας, το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας. Αν κάποιος φοβάται να καλέσει την αστυνομία, βέβαια πέραν των έτσι πολύ επικίνδυνων καταστάσεων που αντιλαμβανόμαστε ότι η ζωή κάποιου κινδυνεύει άμεσα, αν θέλουμε να δούμε πώς θα δράσουμε, υπάρχει πάντα η γραμμή 15900, και το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί είναι και μια πολύ
εύκολη γραμμή, τηλεφωνική γραμμή για να την κρατήσουμε. Ακόμα και τα θύματα ή κάποιος ο οποίος θέλει κάποια συμβουλή για το πώς θα κινηθεί, είναι 24 ώρες το 24ωρο αυτή η γραμμή. Πώς πρέπει να βοηθήσουμε, να συμβουλέψουμε, να πλησιάσουμε έναν άνθρωπο και να του δώσουμε μία κατεύθυνση. Είναι μία γραμμή στην οποία μπορώ να απευθυνθώ και η συνέργειά της, η βοήθειά της θα είναι άμεση, δηλαδή άμεσα την ώρα που γίνεται ένα περιστατικό θα έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία στη συνέχεια μετά που θα καλέσω το 15900 για να μπορέσει να παρέμβει και να προλάβει κάτι, ας πούμε, η αστυνομία. Ναι, είναι άμεσο. Τώρα, αν μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο λαμβάνει εκείνη την ώρα και προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι κινδυνεύει η ζωή κάποιου και η σωματική του ακυρεότητα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε φυσικά είναι να καλέσουμε το 100 και την αστυνομία. Όμως και η παρέμβαση του 15900 είναι άμεση, έχει βοηθήσει εκατοντάδες γυναίκες τόσο συμβουλευτικά στο πώς πρέπει να κινηθούν, ως και ως προς την άμεση παρέμβαση. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν διεξόδοι που μπορούμε να απευθυνθούμε και να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας αλλά και τον δίπλα μας. Να κουμπίσουμε ένα χέρι βοηθείας στον άλλον που το έχει ανάγκη και να καταλάβει ότι αυτό το χέρι είναι χέρι βοηθείας και όχι ένα κακοποιητικό χέρι. Και βέβαια αυτό που είναι σημαντικό και βλέπω μέσα από αυτό το οποίο έχει εκδοθεί από την περιφέρεια και το πεπίσει είναι το εξής, Νικολέτα. Απότερος σκοπός της εκστρατείας, η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων νέων ανθρώπων και πολιτών, πρεσβευτών των αρχών της ισότητας και των αναγκαίων κοινωνικών αλλαγών. Γιατί η βία έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, δεν είναι μόνο οι ενήλικοι που μπαίνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, είναι ουσιαστικά και οι επιθέσεις με οποιοδήποτε τρόπο των ενηλίκων για τον οποιοδήποτε λόγο σε βάρος των ανηλίκων ή αυτά που βιώνουν οι ανήλικοι μέσα σε ένα σπίτι. Και να προσθέσω ότι οι σημερινοί ανήλικοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα γίνουν ενήλικες, θα έχουν μια δικιά τους προσωπική και οικογενειακή ζωή και πολλές φορές οι έρευνες έχουν δείξει ότι κάποιος ο οποίος του ασκείται βία ενδεχομένως αργότερα να γίνει και ο ίδιος θήτης, είναι μια λυσίδα η οποία πρέπει να σπάσει. Και εκείνο το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε όλοι είναι ότι πρέπει να μεγαλώσουμε κορίτσια και αγόρια τα οποία θα μάθουν να σέβονται τους εαυτούς τους και θα μάθουν να σέβονται και τους άλλους. Να μάθουν να γνωρίζουν ότι αυτό που τους αξίζει είναι ο σεβασμός και τίποτα λιγότερο, σεβασμός της ύπαρξής τους. Mm-hmm. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία γι' αυτό και σε αυτή την εκστρατεία, όπως σωστά το σημείωσε εσύ, Αγγέλα μου, υπάρχει ο στόχος να μπουν και οι νέοι σε αυτό το παιχνίδι. Συμμετέχουν μάλιστα και μαθητές σε κάποιες εκδηλώσεις. Ας μιλήσουμε στα παιδιά μας, να τους εξηγήσουμε τι είναι βία, να τους εξηγήσουμε ότι η βία δεν χρειάζεται πουθενά, ούτε για να ασκήσουμε κάποιο μας δικαίωμα, ούτε για να δείξουμε ότι έχουμε δίκιο. Η βία είναι αχρίαστη. Mm-hmm. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις μορφές είναι αχρίαστη. Και πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να μην αγαπούν τη βία. Μάλιστα. Σε αυτές τις 16 ημέρες δράσεων που προγραμματίζονται και ξεκινούν από αύριο, τι είναι αυτό που μπορεί να ακούσει, να δει ο καθένας από εμάς ο οποίος ενδιαφέρεται, Νικολέτα? Να πούμε ότι αύριο στο κεντρικό κτίριο της περιφέρειας Κρήτης ξεκινούν από τις 10 η ώρα το πρωί οι δράσεις ενημέρωσης. Είναι, όπως είπαμε, δράσεις ενημέρωσης, προβληματισμού και ευαισθητοποίησης. Θα υπάρχουν σταθμοί ενημέρωσης από τα στελέχη του αυτοτελούς γραφείου ισότητας περιφέρειας Κρήτης, των δομών του δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Το απόγευμα θα υπάρχει και η φωταγώγηση του κεντρικού κτιρίου της περιφέρειας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών. Όπως γνωρίζουμε όλοι, Αγγέλα μου, το συμβολικό παγκόσμιο χρώμα αλληλεγγύης είναι το πορτοκαλί. Σε αυτό το χρώμα λοιπόν θα γίνει και η φωταγώγηση του κεντρικού κτιρίου της περιφέρειας. Εκεί τώρα θα γίνει και η προβολή κοινωνικού μηνύματος. Μη συνηθίζεις τη βία, πάρε θέση. Θα υπάρξει ένα μουσικοχορευτικό δρόμενο
από σχολές χορούς, πάσε τη σιωπή είναι ο τίτλος του μουσικοχορευτικού δρόμενου. Υπάρχει μουσικό δρόμενο από μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου και υπάρχει και ένα κλείσιμο της εκδήλωσης από την ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη με ανάρτηση σχετικού πανό από κοινού με μαθητές και μαθήτριες. Καταλαβαίνεις ότι μπαίνουν έτσι στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών τόσο ο αθλητισμός όσο και η νέα γενιά και φυσικά είναι όλα αυτά τα οποία λέγαμε πριν, Αγγέλα. Να πούμε ότι όλες τις ημέρες που ακολουθούν υπάρχουν διαδραστικές βιωματικές εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την Κρήτη και στην Ενδοχώρα και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι τα Χανιά, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι το Ρέθυμνο και είναι και φυσικά και η Ενδοχώρα για να μπορέσει ο κόσμος όσο το δυνατόν περισσότερο να συμμετέχει στις εκδηλώσεις αυτές. Και βέβαια δεν κάνει να ξεχνάμε να το πούμε, μιας που αναφέρεσαι σε όλη την Κρήτη, ότι υπάρχουν έστω και δειλά κάποιες δομές οι οποίες λειτουργούν σε όλο το νησί και αναφέρονται στην ενδοοικογενειακή βία. Και αυτές οι δομές έχουν αρχίσει και απλώνουν το δίκτυό τους σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης και σε ολόκληρη την επικράτεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει πάντα η άμεση πρόσβαση. Καμιά φορά οι γυναίκες αναζητούν την άμεση επαφή για να αναζητήσουν βοήθεια και όχι μόνο την τηλεφωνική και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να πω ότι υπάρχουν και διαδικτυακές συζητήσεις όπως ας πούμε για τη σεξουαλική αγωγή, μια σπίδα προστασίας για υγιή και ασφαλή παιδιά. Με όλα αυτά που ακούμε καταλαβαίνουμε ότι έχει και αυτό την δική του σημασία. Θα κλείσει αυτός ο κύκλος των 16 ημερών εκδηλώσεων στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Οπότε και θα λάβουν χώρα θεατρικοί μονόλογοι από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Φεστού. Πίσω από τις μάσκες είναι. Πρόκειται για μονολόγους οι οποίοι έχουν τη δικιά τους σημασία και τα δικά τους μηνύματα. Και αναμένεται να είναι και αυτό μια πολύ ηχηρή παρέμβαση και καλούμε τον κόσμο να δώσει το παρόν και να υποστηρίξει όλες αυτές τις δράσεις για να στείλουμε το μήνυμα ότι όλοι μαζί ενωμένοι βοηθάμε τις γυναίκες να φύγουν από οποιοδήποτε κακοποιητικό περιβάλλον τις βαραίνει. Και να κλείσω, αν μου επιτρέψεις και Αγγέλο μου, με κάτι άλλο. Να μην ξεχνάμε ότι μια γυναίκα για να φύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον πρέπει να βρει τη δύναμη. Και η δύναμη πολλές φορές είναι η ανεξαρτησία της, η οικονομική της ανεξαρτησία. Γι' αυτό πολλές φορές έχει μεγάλη σημασία να δούμε ότι προγράμματα εργασίας, προγράμματα επενδύσεων τα οποία έρχονται τώρα στην επιφάνεια έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα πάνω στο κομμάτι της γυναίκας και αξίζει έτσι σιγά σιγά να βλέπουμε να υπάρχει ένα δίκτυο όπου ο ένας φορέας συνεργάζεται με τον άλλο για να μπορέσουν οι γυναίκες να βρουν τη διέξοδο που χρειάζονται. Και τουλάχιστον στις μέρες μας δεν είναι και δύσκολο να ψάξεις, να ρωτήσεις και να μάθεις για αυτά τα προγράμματα ούτως ή άλλως, αλλά υπάρχουν και εκείνα τα σταθερά σημεία για τα οποία, ή στα οποία μπορείς να μιλήσεις, μπορείς να ανοίξεις λίγο την ψυχή σου, να δώσεις την προέκταση του φόβου σου, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε περιμένουν και μπορούν να σε βοηθήσουν. Αναφέρομαι και στο 15900 Νικολέτα, το οποίο ανέφερε σε 24ωρη βάση. Δεν θα ξεχάσω το 16000 801 16000 γραμμή ελπίδας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Δηλαδή υπάρχει τρόπος κάποιος να μιλήσει έστω και ανώνυμα τουλάχιστον στην αρχή μέχρι να ξεπάρει. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει ο δρόμος της διαφυγής και αν ακόμα τίποτα από όλα αυτά δεν μας καλύπτει στο να εκφράσουμε τις φοβίες μας, ας μιλήσουμε σαν ένα φίλο, σε κάποιο πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος που γνωρίζουμε ότι μας νοιάζεται και ότι θα μας συμβουλεύσει σωστά για να μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο για την πόρτα της εξόδου. Μάλιστα. Εγώ βέβαια θα σε αποχαιρετήσω, αλλά θα παραμείνω στο θέμα με αυτές τις αναρτήσεις που κάνετε εσείς από τη δική σας την πλευρά, με το αναγνώρισε τα σημάδια μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς. Νικολέτα, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Αγγέλα. Καλημέρα. Καλημέρα.